Έλα σου μάθω πώς χορεύουν, έλα, θα σου δείξω. Το τραγούδι αυτό έχει πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα, καταρχάς γιατί αγαπώ πολύ τον Michael Jackson και κυρίως γιατί μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια και τον τρόπο που με μεγάλωναν οι γονείς μου, που είχε πάντα, μα πάντα, μα πάντα, μα πάντα μουσική. Είμαι η μαμά της Πινελόπης και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο στη ζωή μου από το να χορεύει και να τραγουδάει Michael Jackson. Θυμάμαι μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Είμαι στο παλιό μας το σπίτι, ξέρω εγώ, 4 χρονών. Η μαμά μου έχει κάνει τα μαλλιά μου όλα κοτσιδάκια, τα έχουμε βγάλει, έχουν στεγνώσει και είμαι σαν το Michael Jackson, άφρο το μαλλί, μεγάλο, και χορεύω στο σαλόνι. Την έκανε πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη και χαμογελαστή. Όταν ήμουν μικρή, έβαζα πολύ δυνατά τη μουσική, δεν ήξερα, έπιανα ένα κουμπί και το γύρναγα και την τρόμαζα. Φοβόμουν ότι θα μας χαλάσει όλα τα στερεοφωνικά και σκεφτόμουν διάφορα για να την αποτρέπω. Μου είχε βάλει μέχρι και καστανιές, γιατί είχαν μικρά σαν αγκαθάκια και πήγαινα και έβαζα το δάχτυλο και τρόμαζα. Κάποια άλλη στιγμή βρήκα μια φωτογραφία του Αϊνστάιν με τη γλώσσα έξω και τα μαλλιά όρθια. Το μόνο πράγμα που μπόρεσε να με αποτρέψει από τον Michael Jackson, ο Αϊνστάιν. Κάποια στιγμή τον είδαμε στο δρόμο και είχε μια συστολή. Φοβήθηκε. Αυτή μέχρι και σήμερα τη βλέπω και φοβάμαι. Βλέποντας την Πινελόπη να χορεύει αυτό το τραγούδι και ξέροντας πόσο ευτυχισμένο ήταν το παιδί μου από την αρχή που το άκουσε αυτό το τραγούδι και όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω να κρατηθώ. Θα κλάψω. Αυτό το κομμάτι, πέρα από το ότι έχει μια συναισθηματική αξία πολύ σοβαρή για μένα, είναι ακριβώς αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι στο Dancing with the Stars. Μονομαχία νούμερο 2. Πάντα σε freestyle. Πρώτη, η Πινελόπη και ο Ηλίας. You know, I was wondering, you know, you make me feel like